Εκ μέρους της διοίκησης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής, με πολύ μεγάλη χαρά, ξεκινάμε την κεντρική μας σκηνή. Έχουμε επιλέξει το έργο των Κεχαΐδη Χαβιαρά, «Με δύναμη από την Κηφισιά», ένα έργο με κοινωνικούς προβληματισμούς που αφορούν κυρίως τις γυναίκες, αλλά με προεκτάσεις στην πραγματικότητα του σήμερα. Η επιλογή μας στο συγκεκριμένο έργο αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της διοίκησης του ΔΥΠΕΘΕ. Επιλέγουμε πάντοτε έργα που έχουν να καταθέσουν προβληματισμούς και που ταυτόχρονα διακρίνονται για τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Ταυτόχρονα όμως, συγκεκριμένη παράσταση, για άλλη μια φορά, αξιοποιούμε το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι το ΔΥΠΕΘΕ είναι υπόθεση των ανθρώπων της πόλης και ότι αυτή η πόλη διαθέτει πολύ σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό και εμείς ως ΔΥΠΕΘΕ οφείλουμε να δώσουμε πρώτα σε αυτούς τον λόγο. Ελπίζουμε να αγκαλιαστεί η παράστασή μας από τον κόσμο της Κομωτινής και όχι μόνο. Και να πω ότι η πρεμιέρα είναι στις 7 του μήνα, την Παρασκευή αυτή, στις 9 η ώρα το βράδυ. Και όσοι ενδιαφέρονται για τις υπόλοιπες παραστάσεις, επικοινωνούμε τη γραμματεία του ΔΥΠΕΘΕ στο 37770 για να παίρνουν πληροφορίες και να κάνουν κρατήσεις θέσεων. Με δύναμη από την Κηφισιά, λοιπόν, ένα έργο, μια κωμωδία χαρακτήρων θα έλεγα, και αυτός είναι και ο τρόπος της δικής μου προσέγγισης ως σκηνοθέτη. Γυναίκες από την Κηφισιά, αλλά που θα μπορούσε να είναι γυναίκες του σήμερα, του χθες, του αύριο, σε οποιοδήποτε τόπο, σε οποιοδήποτε χώρο. Τέσσερις γυναίκες που ονειρεύονται, που επιθυμούν τον έρωτα με τον δικό τους τρόπο, χωρίς συμβάσεις. Και αυτή η προοπτική φαίνεται κάποιες φορές πολύ μακρινή. Είχα μεγάλη χαρά που συνεργάστηκα με τις τέσσερις απίστευτα αξιόλογες ηθοποιούς της πόλης μας. Τις τρεις τις είχα γνωρίσει και σε μια προηγούμενη παραγωγή, αλλά η συνεργασία μας αυτή ήταν πολύ πιο ουσιαστική, θα έλεγα. Και τη Ρίτα, την τέταρτη, τη γνώρισα μόλις τώρα. Με μεγάλη χαρά επίσης συνεργάστηκα και με την Αρετή, τη Ρασά, η οποία είναι δραματολόγος. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από την ανάλυση των τεσσάρων αυτών χαρακτήρων, των τεσσάρων αυτών ρόλων, θα ξεδιπλωθούν αύριο στην παράστασή μας και στις υπόλοιπες φυσικά παραστάσεις πτυχές, τις οποίες η προσέγγιση τους θα θυμίσει σε όλες τις γυναίκες κάποια στοιχεία από το δικό τους χαρακτήρα. Οι συντελεστές της παράστασης, ο Γιάννης ο Καραγγιλμέζης έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, συνεργάτης του ΔΥΠΕΘΕ, συνεργάτης δικός μου, ένας φοβερά αξιόλογος άνθρωπος και στο τομέα του φυσικά. Ο Μιχάλης ο Κομβακάς τα βίντεο και ο Νίκος ο Ντεκούλης έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική της παράστασης. Εύχομαι να την απολαύσετε. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Αρετή Ρασά. Είμαι φιλόλογος και θεατρολόγος. Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνεργαστώ φέτος με την Λυσίνη σε αυτή την παράσταση. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να εισαχθεί μια νέα ειδικότητα, ας πούμε, στο θεατρικό χώρο, που τα τελευταία χρόνια σε μεγαλύτερες σκηνές και σε μεγαλύτερες πόλεις έχει γίνει πλέον συνήθεια, ο σκηνοθέτης να συνεργάζεται με έναν δραματολόγο. Μαζί δουλέψαμε το κείμενο, δουλέψαμε τους χαρακτήρες, την ψυχολογία των ηρώων, μπορέσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο κείμενο. Αυτή ήταν δηλαδή η κυρίως συνεργασία που είχαμε μαζί. Η ουσιαστική προσφορά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενός δραματολόγου, για να ενημερώσουμε έτσι και τον κόσμο σε περίπτωση που έχει απορίες, είναι ουσιαστικά η μελέτη, η ερμηνεία του κειμένου και η αξιολόγηση της αναπαραστατικής του
της αναπαραστατικής του δυνατότητας με βάση τη δυναμική του κειμένου. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να απολαύσω την παράσταση. Είναι εξαιρετική, έχει κωμικά στοιχεία, έχει στοιχεία ψηλών προβληματισμών και βαθιάς ψυχολογικής ανάλυσης. Να απολαύσετε και τον τρόπο που στήθηκε η παράσταση και φυσικά τα κορίτσια τα τέσσερα που είναι εξαιρετικά και έχουν δοθεί στους ρόλους τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Είμαι μία από τις ηθοποιούς, πες ότι Μάρο. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για το έργο, με κάλυψαν τα κορίτσια. Προσωπικά είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία αυτή και συνεργάστηκα με τα κορίτσια. Πραγματικά ήταν μια πολύ, ήταν μια υπέροχη διαδικασία και μου δόθηκε η ευκαιρία και από το ΔΠΘ και που κολλήσαμε όλες μαζί και είμαστε σε αυτή τη δημιουργική φάση της ζωής μας. Εύχομαι αυτό να φανεί και στην παράσταση. Ελπίζω να περάσουν υπέροχα οι θεατές με αυτό το, σε αυτή τη διαδρομή, να φανεί όλη αυτή η υπέροχη διαδρομή που κάναμε μαζί στις πρόβες, να βγει σαν αποτέλεσμα στην παράσταση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή διασκέδαση εύχομαι. Κορίτσια, αν το ευχαριστηθείτε, και αγόρια, αυτά. Γεια σας και από μένα, Χρύσα Ιωαννίδου λέγομαι. Είμαι ηθοποιός και μουσικός. Είμαι πολύ ευγνώμων που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια και περισσότερο γιατί μετά από πολύ χρόνια απουσία από την πόλη μου επιστρέφω και βρίσκω αυτόν τον υπέροχο πυρήνα, τον υπέροχο δημιουργικό πυρήνα με τον οποίο φυσικά σίγουρα θα πάμε παραπέρα και θα προσφέρουμε πάρα πολλά στην πόλη. Ενσαρκώνω στο έργο την Φωτεινή, μια γυναίκα που δεν είναι διατεθειμένη να υποκύψει στους συμβιβασμούς των σχέσεων και ψάχνει κάτι παραπάνω, αναζητά τη δύναμη να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά επιθυμεί και να βρει τον ιδανικό σύντροφο. Δεν θα σας αποκαλύψω αν τα καταφέρνει. Ήταν μια απολαυστική διαδικασία. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει και στο κοινό αυτό. Καλή σας διασκέδαση. Σας περιμένουμε. Εγώ είμαι η Ρίτα Ιμοσχίδου. Έχω επιστρέψει πρόσφατα στην Κομοτηνή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που συμβαίνει στην πόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει ενεργοποιηθεί τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της παράστασης και τον ΔΠΘ για αυτή την ευκαιρία και κυρίως για το καλωσόρισμα προσωπικά. Θεατρικά είμαι η Ηλέκτρα, είμαι η μικρότερη της παρέας, είμαι η κόρη της Αλέκας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει ένα άλλο πρίσμα της νέας γενιάς, της νέας γυναικείας γενιάς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποκλίσεις μεγάλες. Αυτό θα το απαντήσει ο θεατής. Θέλω να ευχηθώ καλό ταξίδι στους θεατές. Εύχομαι να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Όπως επίσης είμαι σίγουρη ότι όλοι, άντρες, γυναίκες, κάποια στιγμή θα δούμε τον εαυτό μας. Εγώ είμαι η Ασπασία Πετυλάκη, είμαι ηθοποιός και στην παράσταση παίζω την Αλέκα. Τι να πω, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για τη συνεργασία με τα κορίτσια, με το ΔΠΘ, όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στην Κομοτηνή. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, γιατί δίνω την ευκαιρία στους ανθρώπους της Κομοτηνής να έχουν μια επιλογή διαφορετική να κάνουν το Σάββατό τους, να πάνε κάπου να δουν κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχω γυρίσει εδώ και 4 χρόνια, εγώ δεν είχα αυτή τη δυνατότητα και μου έχει λείψει πάρα πολύ. Για το έργο τι να πω, ελπίζω να προβληματιστεί ο θεατής, να γελάσει, να διασκεδάσει, αλλά και να προβληματιστεί. Σίγουρα αφορά περισσότερο τις γυναίκες, αλλά και το αδικό κοινό θα πάρει πράγματα γιατί θα σκεφτεί για το σύντροφό του, για τους κοντινούς του... Για τις κοντινούς του... Θα το πω αυτό.